Είμαι πραγματικά οργισμένος με όλα αυτά που βλέπουμε στον νόμο Εύρου και σε όλη τη Θράκη, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα ότι η ελληνική λύση έσυρε όλο το πολιτικό προσωπικό στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στον Εύρο, διότι από τη στιγμή που ανακοινώσαμε ότι θα είμαστε εδώ, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί άφησαν τις διακοπές τους, ευτυχώς, και βρέθηκαν εδώ στην περιοχή. Όχι στην περιοχή που κάηκε, σε άλλες περιοχές, στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό που έχω να πω είναι ότι οι ακρίτες του κορονακίου, οι ακρίτες της Εκάλης, πρέπει να σταματήσουν να μιλούν για τις ακρίτες του Εύρου. Αυτοί εδώ δεν φυλάνε απλά Θερμοπύλες, δίνουν τη ζωή τους για αυτή τη χώρα. Οι κάτοικοι λοιπόν της Εκάλης καλύτερα να σταματήσουν να κάνουν άκρητη κριτική. Η αλήθεια είναι ότι οι φωτιές δεν ήταν τυχαίες. Οι συλλήψεις και οι ανακοινώσεις της αστυνομίας επιβεβαιώνουν τους εμπρισμούς από χέρια παράνομων μεταναστών. Όλο αυτό επιβεβαιώνει την ελληνική λύση. Που λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι με ψευτοφράχτες για οικόσιτα δεν λύνει το πρόβλημα της εισόδου του best guess των παράνομων μεταναστών. Μία είναι η λύση. Αποτροπή εισόδου όλων αυτών των επικίνδυνων στοιχείων. Δεν είναι όλοι. Αλλά μπαίνουν μεταξύ αυτών των καλών φιλήσικων, αν θέλετε, κατρεγμένων και πολλοί οι οποίοι έρχονται να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Κρατήστε ένα πράγμα. Ότι αυτή τη στιγμή η περιοχή της Θράκης, που είναι αμυντικό προγεφύρωμα της χώρας, έχει γίνει κρανίου τόπος. Ποιον βολεύει αυτό, ποια χώρα βολεύει αυτό, ερώτημα. Και το δεύτερο, πρέπει άμεσα να αποζημιωθούν όλοι οι κάτοικοι μέχρι και το τελευταίο ευρώ για να παραμείνουν εδώ. Και κυρίως να γίνουν τα έργα υποδομής για τις πλημμύρες. Μεγάλωσα στην περιοχή, την ξέρω την περιοχή, περπάτησα μέχρι τη Μεσίνη και πραγματικά είμαι οργισμένος με αυτά που έχω δει. Πέρα από την έλλειψη συντονισμού, πέρα από την έλλειψη σχεδιασμού, πέρα από ότι χάθηκαν άνθρωποι στους δρόμους που ήρθαν να σβήσουν τις φωτιές. Δυστυχώς έχουμε πλημμύρες. Το χειμώνα θα έχουμε πλημμύρες. Γρήγορα πλημμυρικά, αντιπλημμυρικά έργα. Έλειψη και μάλιστα από αυτοφόρο κάποιων αλλοδαπών οι οποίοι χρειάστηκαν. Το χειρότερο δεν είναι το αυτονόητο δικαίωμα του πολίτη που το άρθρο 275 του ποινικού κώδικα του δίνει το δικαίωμα όταν δεν υπάρχει αστυνομία να συλλαμβάνει αυτόν που παρανομεί εκείνη τη στιγμή. Το χειρότερο είναι ότι βγήκαν από την Αθήνα οι γνωστές, θα πω, δίθεν φιλάθρωπες φωνές, οι οποίοι χωρίς κόστος υβρίζουν και λιδωρούν ανθρώπους που έκαναν το αυτονόητο. Μπορεί η εικόνα να είναι άσχημη. Συμφωνώ σε αυτό. Μπορεί η εικόνα να είναι αποκρουστική. Συμφωνώ και σε αυτό. Αλλά είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη να φυλάει το σπίτι του, να φυλάει την περιουσία του και όταν υπάρχουν παράνομες πράξεις να συλλαμβάνει τον παράνομο. Τελεία, τέρμα η πλάκα και σταματήστε από την Αθήνα, κυρίως αυτοί οι κύριοι, οι τύποι και κυρίες από το Κολωνάκι, την Εκάλη και το Ψυχικό, να βρίζουν αυτούς που επιβάλλουν τον νόμο. Ευχαριστώ.